Γεια σας και πάλι Σήμερα θα δείξουμε Τι ακριβώς θερμοκρασία μας βγάζει μπροστά από την περσίδα Ένα κλιματιστικό 18.000 BTU Στη θέρμανση Είχαμε δείξει το καλοκαίρι για την ψήξη Πάμε να δείξουμε τι μας βγάζει στη θέρμανση Στην ανώτερη θερμοκρασία Δηλαδή θα επιλέξουμε 30 βαθμούς στο χειριστήριο Θα το ανάψουμε 24 βαθμούς έχει τώρα ο χώρος με τη βοήθεια ενός θερμομέτρου το οποίο έχουμε προσαρμόσει στην άκρη στις περσίδες θα δούμε ακριβώς τι θερμοκρασία μας βγάζει από μπροστά. Το air έχει κατανάλωση 2000W ανά ώρα στην υψηλότερη σκάλα. Έχει ξεκινήσει τώρα, είναι στα 700W. Και θα το περιμένουμε λίγο να δούμε στην υψηλότερη σκάλα με 2000W κατανάλωση, να δούμε μετά από λίγο τι θερμοκρασία θα μας βγάλει μπροστά από την Περσίδα. Να πω ότι το κλιματιστικό είναι συντηρημένο, δεν υπολειτουργεί δηλαδή, είναι στις στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που μπορεί να βρεθεί ένα κλιματιστικό. Όπως βλέπετε έχει φτάσει στα 1100. Και ανεβαίνει. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή που βγάζει είναι 31,6 θα το περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι θα μας βγάλει μόλις φτάσει τα 2000 watt κατανάλωση ο μετρητής. 34 και ανεβαίνει σίγουρα για να δούμε ότι λειτουργεί σωστά ένα κλιματιστικό η θερμοκρασία που θα βγάλει από την περσίδα πρέπει να περάσει τους 40 βαθμούς Διαφορετικά δεν λειτουργεί σωστά. Βέβαια, παίζει ρόλο και η θερμοκρασία που θα πάρει από το χώρο. Εάν ο χώρο μα είναι πολύ κρύο και έχει, α πούμε, 10 βαθμού, δεν μπορεί να φτάσει αμέσω 40. Θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον μισή ώρα ώστε να μα περάσει πάνω από του 40 βαθμού για να λειτουργήσει στην καλύτερη κατάσταση. Τώρα είναι 1850. Έχει ακόμα περιθώριο να ανέβει. Δεν έχει τερματίσει η απόδοσή του. Είναι inverter, είπαμε αν είχα επιλέξει ας πούμε 25 βαθμούς δεν θα φτάνει ποτέ 2000 βατ. Τώρα φτάνει στο τέλος, 1983, δεν πάει άλλο παραπάνω. Θα το περιμένουμε λίγο στο 43. 43, 44. Έχει και άλλο περιθώριο να ανέβει, απλά κάποια στιγμή όταν φτάσει στο ανώτερο δεν θα ανεβαίνει άλλο, θα μείνει στάσιμο, εκεί θα το σταματήσουμε. Έχει περιθώριο ακόμα, 45,5, 45,7, 8. 46. Ναι, 46 τώρα δεν ανεβαίνει άλλο. Αν το έχει κάνει κάποιο άλλο και του έχει ανέβει παραπάνω, μπορεί να μα το πει στα σχόλια. Κάντε ένα like αν σα άρεσε το βίντεο.